υπερασπίζεται δήθεν τους εργαζομένους, αλλά έχει διαψευστεί και από τις προηγούμενες ρυθμίσεις τις χαριστικές. Έχει διαψευστεί, έχετε διαψευστεί κύριε Ρήγα. Έχει παρέλθει, κοιτάξτε να δείτε, για την ίδια εταιρεία, με τροπολογίες που κι εσείς προωθήσατε ασμένως, παρακάμπτει ο έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου. Για τις δεξαμενές, ναι. Λέμε για τις δεξαμενές. Και αυτό σημαίνει, προσέξτε να δείτε, αυτό δεν σημαίνει καμία κατοχήρωση ούτε και για την επιχείρηση. Έγινε αυτό. Θα αρχίσει η κατασκευή των δεξαμενών. Όχι κύριε Ρήγα, όχι, δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, αυτά σημαίνει, ποιο λεφτά, αυτό σημαίνει ότι το κράτος πληρώνει. Δίνει παραγγελίες και πληρώνει. Άρα ενισχύει. Και εμείς λέμε ναι. Ωραία. Δόθηκαν τα 25 εκατομμύρια με άλλη τέτοια χαριστική ρύθμιση στην εταιρεία. Βέβαια, τα ξεχάσατε κύριε Ρήγα. Και αυτή τη στιγμή, η τορπιλά κάτος 5 που θα έπρεπε προτριμήνου να είχε παραλυστεί, δεν έχει παραλυστεί. Δεν έχει παραλυστεί. Ήδη έχουμε νέα καθυστέρηση παράδοσης. Και έχουμε και πολλές σοβαρές πληροφορίες που δικαιώνουν όλα εκείνα που είχαμε αναδείξει με πολύ υπεύθυνο τρόπο στη συζήτηση αυτών των τροπολογιών. Λέμε λοιπόν, κατοχήρωση εργαζομένων τουλάχιστον, το μήνυμο. Ρητή στην τροπολογία αυτή. Ότι αυτή η χαριστική ρύθμιση θα καταργείται εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλονται οι μισθοί των εργαζομένων. Όπως προβλέπει ότι θα καταργείται εάν δεν καταβληθούν από εδώ και πέρα οι ασφαλιστικές εισφορές. Και δεύτερον, επιτέλους, εάν πράγματι είμαστε μπροστά σε διαφαινόμενη ανάκαμψη της ναυπηγικής βιομηχανίας, αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται σχέδιο. Σχέδιο συγκεκριμένης παρέμβασης του κράτους, όχι με τέτοιους τρόπους. Οργάνωσης της παρέμβασης του κράτους για μια δημόσιου χαρακτήρα ναυπηγική βιομηχανία. Έχουν καταρρεύσει οι ναυπηγικές μονάδες στη χώρα μας, ενώ είναι στα χέρια ιδιωτών. Και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα και στον Αιώριο. Ελλήνων ιδιωτών στην Ελευσίνα και στον Αιώριο, μεγάλων οικονομικών μονοπωλιακών εταιριών του κλάδου στο Σκαραμαγκά. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν εδώ επενδύσεων, νέων επενδύσεων που θα, μια πολιτική ιδιωτικοποίηση θα ανταφέρει. Είναι επενδεδημένα, υποτίθεται, τρίχες, τίποτα, με συγχωρείτε για τη λέξη. Κανείς δεν έχει επενδύσει, με λεφτά του κράτους δουλεύουν όλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά επιτέλους θα βάλουμε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης, ανασύνταξης με κοινωνικό όφελος και πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης στην ναυπηγική βιομηχανία της χώρας. Ή θα κάνουμε τέτοιες ρυθμίσεις που κανένα πρόβλημα δεν λύνουν, κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους, δημιουργούμε δήθεν φιλεργατικά αισθήματα και τελικά ευνοείται ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν λέει να βάλει ή δεν έχει τη δυνατότητα. Εγώ να μην μπω σε διαδικασίες κατηγορίας, γιατί ισχύουν όλες αυτές οι πραγματικά ιδιαίτερες σχέσεις και πολιτικές συγγένειες του συγκεκριμένου επιχειρηματία με κορυφαίο παράγοντα του πολιτικού βίου της χώρας, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Αν δεν μπορεί να στηρίξει αυτή η εταιρεία μια πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Τι διευκόλυνση είναι αυτή? Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση απαντούνται πολύ σοβαρές απαντήσεις, κύριε Υπουργέ, και δεν θα μπούμε στο πέντε πάνω, πέντε κάτω και δήθεν είμαστε με τους εργάτες. Αυτά είναι μαυρογιαλούρικα πράγματα και συμπαθάτε με, δεν είναι δυνατόν να γίνεται στη Βουλή συζήτηση σε αυτή τη βάση. Ευχαριστώ.